Ανήσυχος για την εξέλιξη της πανδημίας και της οικονομίας, μιλώντας για τέταρτο κύμα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, με ό,τι συνέπειες αυτό μπορεί να έχει για τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, δήλωσε από τον Άγιο Νικόλαο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρας, που σχολίασε δεικτικά τη βεβαιότητα με την οποία ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, είχε πανηγυρίσει δύο φορές το προηγούμενο διάστημα την οριστική νίκη της πανδημίας. Εδώ βρισκόμαστε να παραλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Πανηγυρίσαμε την οριστική νίκη της πανδημίας, ενώ η κυβέρνηση και εμείς, ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά, δύο φορές μέσα ένα χρόνο. Έσπευσε πολύ πρόγραμμα να πανηγυρίσει το τέλος της πανδημίας, ενώ σε όλο τον πλανήτη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δώσει πάρα πολύ σαφή μηνύματα και ενδείξεις, λέγοντας το εξής σοφό, ότι δεν μπορούμε να αισθανόμαστε πουθενά ασφαλείς, αν δεν είναι όλοι ασφαλείς. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς, καυτηριάζοντας την επιλογή της πολιτείας επί 1,5 χρόνο να απέχει από οποιαδήποτε στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που μαζί με το εμβόλιο ως όπλο κατά της πανδημίας θα μπορούσαν να επιτύχουν μια καλύτερη εικόνα της πανδημίας στη χώρα μας σε μια τόσο ευαίσθητη και οικονομικά περίοδο. Ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του έλεγε ότι θα είμαστε το πλευάρι τα λεφτά, μέχρι το οποίο υπάρχουν μια κάλυψη 70%. Περάσει ο μισός Ιούλης, είμαστε κάτω από το 45% και τρέχουμε ένας αγώνας δρόμου για να προλάβουμε τις μεταλλάξεις που έχουν έρθει από άλλες περιοχές του πλανήτη και είναι πολύ πιο μεταδοτικές. Η αύξηση λοιπόν των κρουσμάτων εγκυμονεί σαφέστατα τους κινδύνους πάνω απ' όλα για την ανθρώπινη ζωή. Αντιλαμβάνεστε ότι η αύξηση αυτή εγκυμονεί και σοβαρές ανησυχίες σε σχέση με την πορεία της τουριστικής περίοδου. Ο Αλέξης Τσίπρας στη διάρκεια σύσκεψης με φορείς του Αγίου Νικολάου στο επιμελητήριο έκανε λόγο για ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι μόνο με φόρο ελαφρύνσης, αλλά και διαγραφή μέρους των χρεών, σχολιάζοντας αρνητικά το σχέδιο ανάκαμψης που δημιουργήθηκε και που θα εκτοξεύσει, όπως είπε, την ανεργία στα ύψη, όπως επίσης και τα λουκέτα, συμπληρώνοντας ότι μέχρι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τροποποιήσεις, καθώς η πρόταση της χώρας μας εξαιρούσε ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από οποιαδήποτε ενίσχυση. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν λύσεις σε δυσεπίλητα εδώ και χρόνια προβλήματα και σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Αρκεί το ελληνικό δημόσιο να ασκήσει το ρόλο του, το ρόλο που αντιστοιχεί στις μετοχές που έχει σε αυτές τις τράπεζες και να πετύσει μια διαφορετική πολιτική. Διαγραφή μέρους και ρύθμιση με μεγάλες δόσεις και διαφορετικές για το υπόλοιπο για να μπορέσει αυτός ο μεγάλος λογαριασμός να βγει από το λαιμό. Ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία να δει από κοντά πολίτες και επιχειρηματίες του Αγίου Νικολάου, καθώς περπάτησε σε κεντρικούς δρόμους, εισπράττοντας από πρώτο χέρι την αγωνία τους για τη σεζόν, αλλά και το μέλλον της οικονομίας.